Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μια συνέντευξη η οποία είχε τα πάντα. Ρωτήθηκαν όλα όσα, πόλης της ύλης. Όλα όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία αυτό το διάστημα και όλα όσα προέκυψαν και από την πρόσφατη σφοδρή σύγκρουση των δύο αρχηγών στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες. Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να παραιτηθεί, να προσφύγει δηλαδή σε πρόωρες εκλογές, εάν ιτηθεί το βράδυ των ευρωεκλογών. Χωρίς να υπάρχει σε αυτή του την τοποθέτηση καμία αναφορά σε ποσοστά, διαφορές, οτιδήποτε άλλο. Αυτό που σχολιάσαμε με τον Άρη. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από την συγκεκριμένη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά δεν μπορεί η χώρα να σέρνεται 4 μήνες από τη στιγμή που θα είναι ξεκάθαρο και θα έχει εκφραστεί μια προφανής δυσαρμονία του εκλογικού σώματος με την σύνθεση της Βουλής και από τη στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας έχει πει ξεκάθαρα ψήφος εμπιστοσύνης η κάλπη, σηκώνω το γάντι, ναι, ψήφος εμπιστοσύνης, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στο Ζάπιο το ίδιο βράδυ και παραιτείται από πρωθυπουργός και έχουμε εκλογές σε 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση, τη χαρακτηριστική, την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη για τις εκλογές, ότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας χάσει, πρέπει αμέσως να προκηρύξει εθνικές εκλογές. Μίλησε όμως και για την συζήτηση που έγινε στη Βουλή, Γιάννη, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις και τελικά για το αν έπρεπε να γίνει έτσι όπως έγινε αυτός ο διάλογος, για το αν έπρεπε να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία πρόταση μομφής. Και η απάντηση. Ότι μπορεί να ζητήσει και συγγνώμη σχετικά με την επίθεση που ανέφερε για το Κότορο και για τα περί του πατέρα του Αλέξη Τσίπρα. Στον Πρωθυπουργό, ναι. Η συζήτηση έγιναν, αν θυμάμαι καλά, μαζί με την δική μου, με την ερώτηση εδώ του OneTV, περί τις 4 ερωτήσεις για την προσωπική πολύ σφοδρή σε προσωπικό επίπεδο κόντρα που είχαν οι δύο αρχηγοί στη Βουλή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που το λέμε πια δημοσιογραφικά κοτερολογία, δηλαδή για τις διακοπές που έκανε κρυφά ο Πρωθυπουργός και μάλιστα το καλοκαίρι, λίγες μέρες μετά τις φωτιές στο Μάτι, με την Θαλαμιγό, με το κότερο της κυρίας Παναγοπούλου στα Ιόνια νησιά, όπου διέρευσαν και σχετικές φωτογραφίες προημερών. Το άλλο κομμάτι είναι για τη δραστηριότητα του πατέρα του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, αφού όμως νωρίτερα είχε προκληθεί και μάλιστα είχε γίνει και αναφορά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τις δραστηριότητες της δικής του οικογένειας διαχρονικά. Είναι ένα θέμα το οποίο, πριν ακούσουμε και το σχετικό απόσπασμα. Να το ακούσουμε, Γιάννη, να ακούσουμε το απόσπασμα. Να το δούμε, ναι. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας ήρθε στην εξουσία πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού φωνάζοντας «Go back, Madame Merkel», και φεύγει από την εξουσία καπνίζοντας πουρα και σαλπάροντας με πανάκριβα σκάφη. Ακούσαμε. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η απάντηση, Γιάννη, συγκεκριμένη. Ναι, αυτή είναι μια αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία νομίζω θα μας ακολουθεί τις επόμενες 2 εβδομάδες στο δρόμο προς τις κάλπες, διότι η συγκεκριμένη ατάκα αφορά όλη την δραστηριότητα του Πρωθυπουργού στην τετραετία. Το ήρθε με τρακτέρ, θυμίζω, ότι αναφέρεται στην στιγμή που ο Πρωθυπουργός, εποχούμενος πάνω σε τρακτέρ, αν θυμάμαι καλά, κοντά στη Λάρισα, στις τότε διαμαρτυρίες που είχαν οι αγρότες στην περιοχή, είχε ανέβει εκεί και τους είχε τάξει, είχε δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει όλες τις αιτήσεις τους και όλα τα αιτήματά τους, δηλαδή, στο βαθμό που εκείνοι ήθελαν για να είναι υπερήφανη αγροτιά. Από τότε μέχρι την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε και κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον κύριο Μητσοτάκη για την Θαλαμιγό και τις διακοπές με το πουρο στη Θαλαμιγό, είναι όλη η εικόνα πάνω στην οποία θα κινηθεί τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που αναφέρεται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και της αντεγκλής σε προσωπικό επίπεδο, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εάν θέλει ο κύριος Τσίπρας, εκείνος είναι υπεύθυνος να σταματήσει αυτό τον κατήφορο και να επιστρέψει ο πολιτικός πολιτισμός.
Φαίνεται ότι μίλησε όμως πολύ και για τα θέματα της οικονομίας με αφορμή και την τροπολογία που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία για το αφορολόγητο. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σύντομα αυτά, και γιατί θα έχουμε και το σχετικό απόσπασμα που αναφορούν και πολύ τον κόσμο, στα χρηστικά που λέμε. 13η σύνταξη. Ερωτήθηκε για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι φυσικά και αυτονοήτως θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και οτιδήποτε έρχεται για μέτρα που είναι ή 100 ή 300 ή 500 ευρώ στον κόσμο είναι ένα πολύ σημαντικό, όπως το είπε, βοήθημα. Από την άλλη μεριά όμως το χαρακτήρισε επίδομα. Είπε ότι είναι κοροϊδία και ψέμα του κυρίου Τσίπρα το ότι δίνει 13η σύνταξη σε μόνιμο χαρακτήρα, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι αν μπορούσε ο κύριος Τσίπρας θα έδινε το τσεκ του επιδόματος την ημέρα των εκλογών μαζί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έξω από τα εκλογικά κέντρα. Ότι είναι τόσο προεκλογικού χαρακτήρα δηλαδή η συγκεκριμένη εξαγγελία. Για το χρονικό διάστημα που το αναγγέλει. Και το συνέδεσε κιόλας με το γεγονός ότι είχε προκύψει το προηγούμενο 48ωρο η διαρροή των φωτογραφιών του να κάνει διακοπές με τη Θαλαμικό της κυρίας Παναγοπούλου. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αφορά τις συντάξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις θα τις στηρίσει ανάλογα με τα χρονικά όρια που μπορεί να δώσει πίσω τα χρήματα αυτά, αλλά, και εδώ θα γίνει νομίζω πολύ μεγάλη κουβέντα τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει αντιδράσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη, κοινωνική πολιτική. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι η δική μας πολιτική, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί ο κόσμος να ζει με επιδόματα. Δεν συγκεκριμενοποίησε σε ποιες κατηγορίες θα δίδονται και πώς αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εγώ θυμίζω ότι ήταν μια πολιτική που είχε Νέα Δημοκρατία εκτός της μόνιμης επιδοματικής πολιτικής. Και να κλείσω, αφού δούμε τα αποσπάσματα, με το αφορολόγητο. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή για τα επιδόματα απέκλεισε την πιθανότητα κάποια από αυτά να συνεχίσουν και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, να υφίστανται. Σωστά ρωτάς. Δεν αναφέρθηκε εξειδικευμένα στο ποσοστό των επιδομάτων που θα μείνουν, αν θα μείνουν όλα, αν θα προσθεθούν άλλα. Εάν όμως κάποιος είναι γνώστης των αριθμών και των χρημάτων που δίδονται για την κοινωνική πολιτική ή αν θέλετε την επιδοματική πολιτική, τότε μπορεί να εικάσει κανείς ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα αφιερώσει για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι υπέρ των αδυνάμων, έτσι, είναι μια διαφορετική πολιτική. Εγώ, είναι αν προφανές, θέλετε, Γιάννη, παίρνω. Για να είναι προφανές ότι εντάσσεται στο 1 δισεκατομμύριο. Σαφώς, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, Άρη. Εγώ παίρνω το ρίσκο τώρα να πω ότι είναι προφανές ότι εντάσσεται, διότι υπήρχε και πρώτου ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική αυτή. Ενδεχομένως να αλλάξει το πώς αυτό θα διανέμεται, σε ποιους θα διανέμεται, το ύψος του και θα υπάρχουν και άλλα μέτρα. Πάνω σε αυτό που λέω, Γιάννη, σαν θέλω να συμπληρώσω κάτι, επειδή ανέφερε ότι γινόταν και πριν και επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά στην τρικομματική και μετά στη δικομματική Νέα Δημοκρατία, αρχικά Πασόκ Δημάρχη και συνέχεια Νέα Δημοκρατία Πασόκ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είχε εφαρμοστεί πιλωτικά και σε νομίζω 13 νομούς, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Σωστά. Και εσύ. Στην αρχή σε 13 νομούς. Ωραία. Και για την τροπολογία, λοιπόν, για το αφορολόγητο, Γιάννη, για να ακούσουμε και το απόσπασμα. Και το αφορολόγητο, και για το αφορολόγητο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι σε αυτή τη φάση ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να ψηφίσει την τροπολογία που έχει ετοιμάσει ο ίδιος. Διαφορετικά θα είναι ένα ακόμα από τα ψέματά του, αφού με τη μη κατάργηση του αφορολόγητου ουσιαστικά παίρνει μία ολόκληρη σύνταξη από τους συνταξιούχους. Ωραία, μπορούμε να τον ακούσουμε. Αυτό το κ. Τσίπρας είναι υποκριτής. Από τη μία δίνει κάτι το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι 13η σύνταξη, αλλά είναι μόνο ένα προεκλογικό επίδομα. Και από την άλλη δεν νομοθετεί από τώρα για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που ισοδυναμεί με μείον μία σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Και αυτό σημαίνει η μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.600 ευρώ που έχει νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε εμείς καταψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια πολύ καλή γεύση έτσι, από τις απαντήσεις που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη διακαναλική συνέντευξη. Αλλά Γιάννη, να κλείσουμε και με τη δική σου ερώτηση, γιατί πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Να τη δούμε και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αισθάνεστε την υποχρέωση, εάν αυτό νομίζετε ότι πρέπει να γίνει, να ζητήσετε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό για το θέμα της Χούντας, ή νομίζετε ότι πρέπει να επιμένετε σε αυτό στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου? Κύριε Χριστάκο, δεν είπα τίποτα ακριβές. Είπα ότι δεν έχω καμία διάθεση να το επαναλάβω, άρα μην με επαναφέρετε σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω πει τίποτα το οποίο να είναι ανακριβές, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να ζητήσω συγγνώμη από κανέναν.